Καλησπέρα φίλε και φίλοι, είναι οι ειδήσει του Omnia TV στις 2. Σε κλειό ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας ξεκίνησε σήμερα η διακοπή αδίκη του Σίμου Σεϊσίδη και Άρη Σιρινίδη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Ο Σίμος Σεϊσίδης, αφού αθώθηκε για τα κακούργηματα τα οποία του αποδίδονταν και για τα οποία συνελήφθη, δικάζεται για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σημειώνεται ότι συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να αποφύγει μπλοκ αστυνομικών που τον πυροβόλησαν πισόπλατα, με αποτέλεσμα να χάσει το πόδι του. Ο Σίμος Εισίδης είχε στοχοποιηθεί επανειλημμένα από τι αρχέ για την ιδεολογία του, καθώ συμμετείχε στο Πολυτεχνείο του 1995. Απεργία των εργαζομένων σε όλα τα μέσα μαζική μεταφορά και σήμερα. Παράλληλα, απεργούν και οι ιδιοκτήτε ταξί σήμερα και αύριο. Εξαιρετικά άγρια αντιμετώπιση συνάντησαν χθε βράδυ οι διαδηλωτέ που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σύνολο των νέων μέτρων λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Σε κλειό καταστολή βρισκόταν από νωρί το απόγευμα τη Τρίτη η Βουλή, καθώ αναμενόταν συγκέντρωση κατά τη ψήφιση του έκτακτου τέλου ακινήτων στι 7 μετά μεσημβρία, όπω έχει προαναγγείλει η συνέλευση τη Πλατεία Συντάγματο και άλλε συλλογικότητε. Παράλληλα, περίπου 400 αστυφύλακε και ειδικοί φρουροί πραγματοποίησαν έντολη συγκέντρωση διαμαρτυρία στη βασιλή Σις Σοφία, στην είσοδο τη Βουλή, διαμαρτυρώμενοι για τι περικοπέ των αποδοχών του. Οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν την αποδοκιμασία του κόσμου και προστατεύτηκαν από τα ΜΑΤ. Η συγκέντρωση διαδηλωτών στο Σύνταγμα έφτασε περίπου στου 5.000 ανθρώπου. Δύο με τρει ειδικοί φρουροί από τη συγκέντρωση των αστυνομικών αποδοκιμάστηκαν από κόσμο μπροστά στη Μεγάλη Βρετανία και ένα εξ αυτών προέτεινε το περίστροφό του προκαλώντα. Όταν ήρθε η ώρα αποχώρηση των βουλευτών από το κτίριο, οι δυνάμει καταστολή επιτέθηκαν άγρια στου συγκεντρωμένου με ξύλο, δακρυγόνα και κρότου λάμψη προκειμένου να εξασφαλίσουν την περίμετρο τη Βουλή. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα άνδρα κοιτώταν ανέστητο για περίπου μισή ώρα στο πεζοδρόμιο τη Βασιλέως Γεωργίου, έω ότου διακομίστηκε σε νοσοκομείο από αστυνοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα μάτια εξακολούθησαν να επιτίθενται στον κόσμο, διέλυσαν τη συγκέντρωση και απόθυσαν του συγκεντρωμένου στα στενά γύρω από το Σύνταγμα. Μικρό αριθμό κόσμου παρέμεινε μέχρι αργά το βράδυ στην πλατεία. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το βιβλιοπωλείο Ιανό Θεσσαλονίκη, καλεί το Σωματείο το Σωματείο Βιβλίου Χάρτο, με αφορμή τη συνδικαλιστική δίωξη που δέχεται από την Οργοδοσία ο αντιπρόεδρο του Σωματείου. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στι 6.30 το απόγευμα έξω από το κατάστημα του Ιανού στην πλατεία Αριστοτέλου. Συγκεκριμένα την Κυριακή 19 έκτου η εταιρεία Ιανός απασχόλησε 20 άτομα. Στη συνέχεια αρνήθηκε να πληρώσει την νόμιμη προσάυξη, κάτι που αποτελεί πάγια τακτική της επιχείρησης, παραβιάζοντας συνειδητά την εργατική νομοθεσία. Εξαιτία τη άρνηση τη εταιρεία να τηρήσει την νομιμότητα, ο αντιπρόεδρο του Σωματείου, Γιάννη Κλαρνέτατζη, που είχε εργαστεί εκείνη τη μέρα, απευθύνθηκε στην επιθεώρηση εργασία. Μετά την παρέμβαση τη επιθεώρηση, η εταιρεία κατέβαλε μεν το νόμιμο ποσό σε όλου όσου εργάστηκαν τη συγκεκριμένη Κυριακή, ξεκίνησε όμω επιθέσει κατά του συγκεκριμένου εργαζόμενου και κατά του σωματίου. Στάση εργασίες από τι 11 το πρωί ω τι 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγεία θα πραγματοποιήσουν αύριο γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η κινητοποίηση είναι αρχή σειρά δράσεων στι οποίε θα προχωρήσουν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων του ΕΣΥ για την εργασιακή εφεδρεία, τι περικοπέ μισθών και συντάξεων. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο ΕΣΥ τονίζει ότι η ψυχική υγεία, τα ναρκωτικά και οι πολιτικέ υγεία και πρόνοια δεν αντέχουν και άλλε περικοπέ. Συνελήφθη χθε το απόγευμα στο σπίτι του ο δημοσιογράφο Χάρη Μόχλα, έπειτα από μήνυση που υποβλήθηκε από το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θούλη Σιδηροπούλου, για δυσφήμιση για άρθρα του δημοσιογράφου στο ιστολόγιο του. Ο Χάρη Μόχλα κρατήθηκε όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα Βέρεια, χωρί να επιτρέπονται επισκέψει, και αναμένεται να περάσει αποδίκη με τη διαδικασία του αυτοφόρου σήμερα. Ο δημοσιογράφος υπέβαλε και αυτός μήνυση για ψευδή καταμήνυση στο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η οποία οδηγήθηκε και αυτή στο αστυνομικό τμήμα. Σε ανακοίνωση, καταγγελία προχώρησε υποσπέρτη μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Ηλία Μόσιαλου ότι η με εντολή του πρωθυπουργού και δική του δεν μεταδόθηκε το μήνυμα των φοιτητών που προσπάθησαν να παρέμβουν στο δελτίο της ΝΕΤ το βράδυ της Κυριακής. Η Ποσπέρτη σημειώνει ότι ο κύριος Μόσιαλος έκανε φανερή την απροκάλυπτη κυβερνητική παρέμβαση στην ΕΡΤ, με την οποία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, παρόλες τι αντίθετες υποσχέσεις τους, συμμορφώθηκαν προς τις υποδείξεις και δεν μετέδωσαν τη δήλωση των φοιτητών στο τηλεοπτικό δελτίο των 12 το βράδυ της Κυριακής, παρόλο που είχε προαναγγελθεί. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση εισοδήματος προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Με το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, το σύνολο του εισοδήματο που καταναλώνεται θα πρέπει να τεκμεριώνεται με παραστατικά τα οποία θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ακόμη και με ευθύνη των φορολογουμένων. Ο Υπουργό επισημαίνει ότι αυτό δεν θα αφορά μόνο τι κατηγορίε δαπανών που λαμβάνονται τώρα υπόψη για τι αποδείξει, αλλά και το σύνολο των οικογενειακών δαπανών, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία οικιακέ υπηρεσίε, νομικέ και ιατρικέ υπηρεσίε, ταξίδια και ούτω καθεξής. Αναφέρει δε ότι το εισόδημα που τυχόν αποταμιεύεται πρέπει επίση να δηλώνεται, καταθέσει, τίτλοι, ακίνητα κτλ. Στα διεθνή τώρα. Η, επικ... Οι επικεφαλεί του φοιτητικού κινήματο στη Χιλή εξετάζουν σήμερα πρόταση τη κυβέρνηση για διάλογο σχετικά με τα θέματα τη παιδεία. Οι κινητοποίησει φοιτητών και καθηγητών στη Χιλή συνεχίζονται για πάνω από ένα μήνα με στόχο να αναδιαμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα που παραμένει σχεδόν το ίδιο από την περίοδο τη στρατιωτική δικτατορία. Σημειώνεται επίση ότι προηγήθηκαν δύο ημέρε γενική απεργία κατά τι οποίε ξέσπασαν έντονε συγκρούσει μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλεία τη κυβέρνηση. Στην Ιεμένη, αντικαθεστωτικοί μαχητέ κατέριψαν πολεμικό αεροπλάνο τη κυβέρνηση. Στο μεταξύ, δύο ακόμα νεκροί και πολλοί άλλοι τραυματίε ήταν το αποτέλεσμα νέα επίθεση του καθεστώτος τη Ιεμένη στα ορεινά περίχωρα τη Σανάα. Φορολόγηση στι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρχή Γενομένη από το 2014. Ο φόρος θα επιβαρύνει τις τράπεζες και θα είναι της τάξης του 0,1% για άμεσες συναλλαγές μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όταν το έστω, όταν έστω συγγνώμη, το ένα από τα δύο έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, με 0,01% θα φορολογούνται και οι έμεσες συναλλαγές. Αυτές είναι οι μεσημεριανές ειδήσεις του Omnia TV. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα. Thank <laughs> you.